επειδή δεν θα έχουν μόνο αυτά τα κόμματα μπροστά τους, αλλά θα έχουν μια δυναμική παρουσία του ΕΠΑΝ, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Γιατί με το εμείς, σαν μέτωπο, δεν θα πούμε όχι, δεν συζητάμε. Και θα τα βρούμε πάνω στο τι πιστεύει και το τι θέλει ο λαός. Θα το βρούμε πάνω στο να διαγραφούν τα χρέη προς την εφορία. Να απελευθερωθούν όλοι και να σταματήσουν οι διώξεις οι ποινικές εναντίον, ιδιαίτερα οι ποινικές εναντίον των όσων χρωστούν προς την εφορία. Θα τα βρούμε πάνω στα αιτήματα των ανθρώπων για τον ΟΑΕ, δηλαδή να σταματήσουν οι διώξεις κατά σχέση κτλ. Και να σβήσουν τα χρέη προς τον ΟΑΕ. Αυτασφάλιση είναι επανάθεμά με, δεν είναι κάτι άλλο. Θα τα βρούμε πάνω στο ζήτημα των τραπεζών και των οφειλών που αυτή τη στιγμή συσσωρεύονται σε βάρος του Φουκαρά και το σπίτι του. Θα τα βρούμε πάνω στο τι διεκδικεί η εφορία ως προς τα ακίνητα ή όχι. Θα τα βρούμε πάνω στην κατάργηση όλων των πράξεων, όλων των μνημονιακών πράξεων και ρυθμίσεων που είναι αντισταγματικές και οφείλουν να ακυρωθούν με μιας, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος και πειθαρχικής και ποινικής δίωξης όλων αυτών που στήριξαν, εφάρμοσαν και ψήφισαν αυτού του τύπου τις πράξεις, αλλά και ταυτόχρονα να ανοίξει ο δρόμος για την αποζημίωση όλων αυτών των ανθρώπων που κακόπαθαν από αυτή την πολιτική, που βρέθηκαν στον πάτο της κοινωνικής σκάλας ή της κοινωνικής επιβίωσης ή έχασαν δικούς τους ανθρώπους, δικούς τους από την οικογένειά τους από αυτή την πολιτική ή το βιό τους. Λοιπόν, αυτοί πρέπει να αποζημιωθούν πάση θυσία, γιατί μόνο έτσι αποκαθίσταται η κατάσταση. Λοιπόν, επειδή το ξέρουν αυτό τα γεράκια της ηγεσίας Τσίπρα, της ομάδας Τσίπρα, το ξέρουν αυτό. Και αυτό είναι που τρέμουν. Δεν τρέμουν τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ. Τρέμουν αυτό το πράγμα. Για φανταστείτε τους να είναι αναγκασμένοι να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να τα βρουν μαζί μας. Και εκεί είναι αναγκασμένοι να πούν γιατί δεν θα διαγράψουν τα χρέη προς την εφορία των Ελλήνων πολιτών, που έτσι αλλιώς δεν είναι εισπρακτέα. Δεν μπορούν να εισπραχτούν.